Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Σήμερα έχουμε και αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε. Είμαστε στο πολιτικό γραφείο της κυρίας Πατριανάκου, της Φεδρονίας, η οποία είχε την καλοσύνη να μας δεχθεί μετά από την ανάδειξή της σαν βουλευτή της Λακωνίας, η οποία πραγματικά έδωσε μάχη προεκλογικά για να επιτύχει η Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό το οποίο πραγματικά στην Λακωνία ήταν επιτυχές. Η κυρία Πατριανάκου λοιπόν, σαν δεύτερος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Λακωνίας, όπως καταλαβαίνετε, πλέον τώρα μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία. Της ευχόμαστε εμείς βέβαια καταρχήν το καλύτερο και ο κύριος Σαμαράς να εκμεταλλευτεί τις ικανότητες του καθενός αξιοκρατικά. Κυρία Πατριανάκου, αγαπητή Φεδρονία, θέλω να σε ευχαριστήσω που μας δέχτηκε στο γραφείο σου εδώ το πολιτικό και μάλιστα στο δωμάτιο των συσκέψεων, που από εδώ ξεκινήσανε πολλές αποφάσεις γύρω από την προεκλογική σου εκστρατεία, η οποία πραγματικά μας εντυπωσίασε, διότι εσείς είχατε την πίστη και την επιμονή και την υπομονή και τρέχατε μέρα νύχτα. Σας θαυμάζαμε για αυτό το πράγμα. Πέστε μας δύο λόγια, σας παρακαλώ. Πώς αισθάνεστε τώρα που επιτέλους κερδίσατε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα που είχατε? Πρώτα μου δίνετε την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν. Όλους όσους, ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης και αποχρώσεων, επέλεξαν να προτιμήσουν τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, η παραμονή στο ευρώ, η προσπάθεια να σχηματιστεί σταθερή κυβέρνηση, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με τίμησαν με την ψήφο στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία ήταν καθοριστική για το αποτέλεσμα και της δεύτερης. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον όσο αφορά τη Νέα Δημοκρατία, απεκατεστάθη η δικαιοσύνη με την επανάκτηση της δεύτερης έδρας, διότι η Νέα Δημοκρατία στη Λακωνία πέτυχε το υψηλότερο πανελλαδικά ποσοστό μετά από την Μεσσηνία, που είναι λογικό, είναι γενέτειρα του Αντώνη του Σαμαρά, του Προέδρου του κόμματος. Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν έχασε και την καθιερωμένη αναλογία δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μία του ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κατά συνέπεια, εσείς ακολουθήσατε την πεπατημένη και δεν χαλάσατε τη συνταγή της Νέας Δημοκρατίας στη Λακωνία. Πίστευα πολύ και βαθιά μέσα μου, ναι, ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία να ανακτήσει τη δεύτερη έδρα. Για πολλούς λόγους. Κυρία Πατριανάκου, επειδή ξέρω ότι είστε μηχανικός η ίδια επιστήμον και οπωσδήποτε έχετε γνώσεις τεχνοκρατικές σε μεγάλο βαθμό, κατά συνέπεια ξέρετε και τα τεχνικά και τα εσωτερικά προβλήματα της ανάπτυξης ενός τόπου. Μπορείτε να τον διανοηθείτε και να δείτε τα πράγματα με την πραγματική τους διάσταση. Πιστεύετε ότι η Λακωνία μπορεί να ελπίζει, γιατί τώρα πλέον σαν μια, ας το πούμε, κυβέρνηση συνεργασίας, όπως διαφέρονται τα πράγματα εντός της σήμερα, μάλιστα μπορεί να έχουμε και ολοκληρώσει τη διαδικασία η αρχηγή επάνω των κομμάτων, άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θα παίξει ένα σημαντικότατο ρόλο και στη Λακωνία. Μπορεί η Λακωνία να ελπίζει ότι τουλάχιστον θα επωφεληθούμε από αυτά τα οποία και εσείς έχετε εξαγγείλει στις προεκλογικές σας ομιλίες και στις συνεντεύξεις που σας έχουμε πάρει και οπωσδήποτε που μας έχετε παραχωρήσει μάλλον, και οπωσδήποτε είναι ένα πράγμα το οποίο οι Λάκωνες το περιμένουν. Πέραν κύριε από το Φιλούρη, οικονομικό, είναι αν επόμενο. Δεν πίστευα, ναι, ότι μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα, αν δεν πίστευα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε πάνω στις δυνατότητες του νομού, δεν θα ήμουν εδώ. Είμαι κατηγορηματική. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Και σε εθνικό επίπεδο και σε λακωνικό,
είναι οι ώρες τέτοιες που πρέπει να επενδύσουμε. Το επαναλάμβανα συνέχεια, το πιστεύω, το και πιστεύω και ότι θα, και πιστεύω ότι και στην πορεία θα το αποδείξω. Υπάρχει η λέξη συνεργασία. Συνεργασία και συνεννόηση είναι δύο λέξεις κλειδιά για μια χώρα η οποία προσπαθεί να σταματήσει την κατάρρευση και να βγει δυνατή μέσα από κάποιες δύσκολες νέες συνθήκες. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε και σε επίπεδο νομού? Πρέπει να επενδύσουμε σε πολιτικές πρώτα απ' όλα που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Άμεσα. Άμεσα όμως. Έτσι. Άμεσα. Αφορά και πολιτικές στη Λακωνία και πολιτικές εθνικές που θα αποδώσουν στη Λακωνία. Δεύτερον, πρέπει να στρατηγικά να φτιάξουμε ένα σχέδιο το οποίο θα εκμεταλλευτεί και θα αποδώσει όλες τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού. Δεδομένου ότι και το κόμμα σας εδώ και χρόνια επενδύει στη λέξη ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ναι, ανάπτυξη. Είναι γεγονός. Άρα λοιπόν πρέπει να υποφεληθούμε αυτής της δημιουργικής πορείας που πρέπει να... Άρα να, θα μειώσουμε τη λιτότητα. Πρέπει να... Αυτό, το πρώτο απ' όλα είναι δημιουργώ αναπτυξιακές δυνατότητες σε ένα νομό. Όταν δημιουργώ αναπτυξιακές, τις αναπτυξιακές δυνατότητες, συμβαίνουν δύο πράγματα. Θέσεις εργασίας, οικονομική ρευστότητα, καλύτερη απορρόφηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του νομού. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε ως Λακωνία. Σαφώς. Για τους αγρότες μας, για τους νέους μας, για τις επιχειρήσεις μας, για τον τουρισμό μας. Για τον πολιτισμό μας. Για τον πολιτισμό μας. Έτσι. Και για τις γυναίκες μας. Διότι οφείλω πλέον να τονίζω με όλους τους δυνατούς τρόπους ότι οι γυναίκες αποτελούν ένα δημιουργικό, πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχουμε αφήσει αυτή τη δημιουργικότητά τους λίγο στο περιθώριο. Να μην πάμε και μακριά, δεν υπάρχει αγροτικός σπίτι αγρότου που να μην είναι και η γυναίκα και ο άντρας. Οι πάντες είναι. Οι πάντες. Να δουλεύουν στα κοράφια δηλαδή. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Ναι. Έχουμε την εξής ιδιομορφία. Οι γυναίκες, είμαστε σε ελάχιστους νομούς σε όλη την Ελλάδα, οι γυναίκες είναι λιγότερες από τους άντρες. Και παίρνουν σύνταξη από 3-5 χρόνια αργότερα από τους άντρες. Σωστό. Οι γυναίκες του νομού Λακωνίας έχουν δυνατότητες. Να πω και ένα εξειδικευμένο θέμα για τις γυναίκες, ότι στη Μάνη, όπως ξέρετε, υπάρχουν τα διαχωριστικά μεταξύ των χωραφιών και των σπιτιών κλπ. Είναι από ξυρολιθιές, από πέτρες που τις βάζουν τη μία πάνω στη λάη. Χωρίς λάσπη, χωρίς τίποτα. Και ξέρω, κύριε Φελίδη. Για πηγαίνετε, ναι, για πηγαίνετε να γκρεμίσετε μία ξυρολιθιά, δεν γκρεμίζει με τίποτα. Γιατί? Τις φτιάχνουν μόνο οι γυναίκες τις ξυρολιθιές. Οι άντρες ήταν μόνο πολεμιστές. Ας είναι λοιπόν αυτό το μήνυμά ναι, μας. Ναι, 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 ναι. Ότι αυτό που φτιάχνουν οι γυναίκες δεν χαλάει με τίποτα. Ακριβώς. Μόνο δημιουργούμε. Αυτό είναι γεγονός. Θα θέλατε να μας πείτε έτσι, με την εμπειρία που έχετε σαν τεχνικός, πώς βλέπετε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε, γιατί υπάρχει και η περιφέρεια, η οποία και αυτή έχει κάποιες αρμοδιότητες. Έχετε να παλέψετε σε δύο ταμπλό τώρα, και σε επίπεδο περιφέρειας και αντιπεριφέρειας και σε κυβερνητικό επίπεδο με την έννοια του κόμματος, και δεν ξέρουμε και τι άλλο θα διαλέξει ο κύριος Σαμαράς για σας. Γιατί είναι θέμα καθαρά του κύριου Σαμαρά, εάν θα σας εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών. Ας ξεκινήσουμε. Επιθυμούμε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Μπράβο, ναι, αυτό είναι κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, κυβέρνηση η οποία έχει σχέδιο εξόδου από την κρίση. Κυβέρνηση η οποία μπορεί να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική σε έναν λαό βασανισμένο τα τελευταία 3 χρόνια. Κλείνουμε εδώ. Από εδώ και πέρα όλων μας η σκέψη